αντιληφθούν ότι κύριε Αυτόκου, αφού προέρχονται αυτά τα χρήματα, δηλαδή από πού πηγαίνουν, από πού βγαίνουν και πού πηγαίνουν. Στον ισολογισμό 1 εκατομμύριο έχει δοθεί προς δάνεια, προφανώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Ένα θα μπορούσε, ας πούμε, 500.000 να ήταν ελάφρυνση των δημοτών από διάφορα τέλη. Με βάση αυτή τη λογική και με βάση τη λογική ότι είναι προσαρμοσμένο στον Καλλικράτη και, στην ευρωπαϊκή πολιτική, εμείς τον καταψηφίζουμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σαν παράταξη και θα καταψηφίσουμε τον ισολογισμό με το σκεπτικό που σας είπα. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο, οι 183.643 ευρώ που κοστίσανε για το 2016 οι 5 ειδικοί συνεργάτες του κυρίου Δημάρχου. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ορθώς μια δημοτική παράταξη στο προεκλογικό της πρόγραμμα είχε πει ότι πρέπει να καταργηθούν αυτοί οι ειδικοί συνεργάτες και εμείς συμπλέουμε με αυτή την άποψη ότι είναι ελάχιστα αυτά τα οποία προσφέρουν αυτοί οι ειδικοί συνεργάτες και μάλιστα για να δαπανάτε στο Δήμο το ποσό των 183.000 ευρώ. Σαφώς, μια και ο ισολογισμός, σύμφωνα με τον ισολογισμό υλοποιείται και το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός, όπως και εκείνα δεν τα ψηφίζουμε, θα το καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Αυτό προκύπτει από τον νόμο. Και η φιλοσοφία του νομοθέτη είναι ότι το περιβάλλον του Δημάρχου πρέπει να είναι έτσι ώστε ο Δήμαρχος να έχει χρόνο να αποδίδει έργο, να σχεδιάζει το Δήμο επικορούμενος από 5 συνεργάτες σύμφωνα με τον πληθυσμό του Δήμου. Έχουμε 74.000 εγγεγραμμένους, δικαιούμαστε 5 συνεργάτες, δικαιούται ο Δήμος 5 συνεργάτες και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται ούτε καν διαδικασία επιλογής, γιατί είναι συνεργάτες οι οποίοι αποφασίζονται και επιλέγονται από τον ίδιο τον Δήμαρχο για να επικορούν το έργο του. Αυτό είναι. Τώρα σε τι ενοχλείται ο κύριος αυτός, δεν το κατάλαβα. Πέραν τούτου, δηλαδή δεν θέλετε κύριε να υπάρχουν και 5 θέσεις εργασίας επιπλέον στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης από 5 άνεργους επιστήμονες. Νομίζω ότι χρειάζεται. Άρα λοιπόν, μια χαρά είναι τα πράγματα έτσι. Δεν υπάρχει Δήμος και Δήμαρχος ο οποίος να μην έχει δίπλα τους συνεργάτες, γιατί ο νομοθέτης το ορίζει και άρα όλα πάνε καλά.